Κύριε Χαλαρή, πριν από λίγες μέρες είχαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Επειδή πέρα από το βιογραφικό, νομίζω ότι το θέμα του ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο θέμα τεχνοκρατικό, νέας τεχνολογίας. Είναι θέμα καθαρά πολιτικό και εσείς έχετε να υπηρετήσετε μία πολιτική που την ακούσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Η απαλλαγή των επιχειρήσεων από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης σας βρίσκει σύμφωνο, γιατί αυτό έκανε η κυβέρνηση με τις προγραμματικές δηλώσεις. Η σταδιακή απόσυρση του αστικού κράτους από την ευθύνη απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο δική σας κατεύθυνση, αλλά και κατεύθυνση της προηγούμενης κυβέρνησης, σας βρίσκει σύμφωνο. Τα δημόσια συστήματα ασφάλισης σας βρίσκουν σύμφωνο ότι θα πρέπει να αποκαθιστούν από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης? Γιατί αυτό γίνεται και αυτό είπε η κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις. Δεν είπατε τίποτα, όπως ο υπουργός βέβαια προηγουμένως, ότι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για την κοινωνική ασφάλιση θα πάει στο 4,8% το ΑΕΠ, που σημαίνει ότι το σύστημα αυτό που ήδη έχει αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εγγυάται μόνο την Εθνική Σύνταξη. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η κατεύθυνση και αυτή η πολιτική η οποία στηρίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία? Και αν ναι, πώς εσείς λέτε ότι το σύστημα αυτό θα είναι βιώσιμο? Πώς θα δίνει συντάξεις και να απαλλάσσονται επιχειρήσεις και να μειώνει την χρηματοδότηση και να υπάρχει αδύνατη εργασία και όλα αυτά βέβαια που βλέπουμε σήμερα? Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει restart στο σύστημα υπανεπολογισμού που δεσμεύτηκε ο Υπουργός πριν από λίγες μέρες, προβάλλοντας τα Golden Boys και τις Golden Συντάξεις, αυτές που δεν ξέρω αν πράγματι είναι και πώς είναι? Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι σημαίνει restart στο σύστημα υπανεπολογισμού και τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους των 600 και 700 ευρώ? Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Χάλαρη, πώς θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα των συντάξεων σε καθυστέρηση, οι οποίες είναι πολλές και η δέσμευση είναι την επόμενη μέρα να δίνονται οι συντάξεις, λέτε? Αυτό πότε το υπολογίζετε? Το 2021, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο Υπουργός, ή το 20, ότι η σύνταξη θα βγαίνει σε μία μέρα. Τώρα πόσο θα το μειώσετε αυτή την περίοδο? Και πώς θα μειωθεί όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, ιδιαίτερα στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ στην επαρχία? Αναφέρομαι για παράδειγμα τη Λαμία. Κάναμε ερώτηση, δεν μας απαντήσατε. Τι συμβαίνει σε αυτό το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στη Λαμία? Υπάρχουν οι προσωρινές συντάξεις. Οι οριστικές συντάξεις καθυστερούν πάρα πολύ να βγουν. Τι μέτρα θα πάρετε γι' αυτό, έτσι ώστε να βγαίνουν οι οριστικές συντάξεις σε λιγότερο χρόνο? Αυτές τις μέρες, εχθές, ακούσαμε όλοι από τα μέσα ενημέρωσης πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι όταν διεκδικούν την ασφάλισή τους. Δεν έπαιξε και πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν πώς αντιμετωπίζονται. Με το πιστόλι στον κρόταφο και με εκβιασμούς για τη ζωή τους. Με τρομοκρατία για τη ζωή τους. Τι θα γίνει όταν εσείς καταργείτε το ΣΕΠΕ, τη διεύθυνση, τη Γενική Γραμματεία του ΣΕΠΕ, η οποία είχε ένα σχεδιασμό αυτόνομο και έχετε μια άλλη γραμμή και μια άλλη πολιτική βέβαια σε σχέση με τους ελέγχους? Πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς? Επιχειρηματικότητα, 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 και έχετε δώσει αέρα στα πανιά σήμερα των εργοδοτών ούτε να ασφαλίζουν, ούτε να πληρώνουν και να αντιμετωπίζουν την πρακτική άσκηση με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, είναι δικό σας θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Πρακτική άσκηση
Είναι και θέμα του Υπουργείου Εργασίας. Πέρα από το Υπουργείο Τουρισμού που πει την ίσα. Πώς λοιπόν, τι λέτε για όλα αυτά, όταν τα συστήματα ελέγχου, όταν εδώ οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων, μαζί με τους μηχανισμούς ελέγχου που υπάρχουν σήμερα, που τα οποία είναι δυστυχώς απαξιώνονται ή μπαίνουν σε μια άλλη λογική προκειμένου να μην μπαίνει εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, πώς θα αντιμετωπίσετε την αδύνατη και ανασφάλιστη εργασία. Υπόθηκαν για τις συντάξεις κυρίας, ένας αγώνας σκληρός που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε αυτή η ρύθμιση, ωστόσο όμως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα να αποδοθούν οι συντάξεις κυρίας με βάση τη νέα ρύθμιση και αν πότε μπορεί να γίνει αυτό, αν μπορείτε να μας το πείτε, πότε μπορεί να γίνει να αποδοθούν οι συντάξεις κυρίας.